παρουσιάσει αυτό το μάτς που κλείνει την 7η αγωνιστική της Α1 γυναικών. Και σφανίλες είναι ο Sporting με τα Kia Ανέρυθρα Πανιόνιος. Λιούις και Τόνικινς στο Βέβαιο. Όλα έχουμε λοιπόν το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Πρώτη επίθεση για την Κύπρο. Thank you.
φεύγει για να δει το μάτς η Γκριτζά. Πολύ δύσκολο το μαρκάρισμα τη Αριάννα Μούρερ, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον Πανιόνιο. Περίοδο.
Anastasic. Rebound to Gilgeous. Ολοκληρώνεται.
το πρώτο δεκάλεπτο με τον Πανιόνιο να προηγείται του Sporting με 24-14 εδώ στο κλειστό των Πατησίων. Είναι 11 ο Πανιόνιος.
ποινή έχει δεχτεί η Μαγλάρα, η οποία λέει ότι δεν την έχει δεχτεί. Την βολή ο Λούις. Πάει τώρα από τις βολές που έχει κερδίσει από το χάλι.
είναι τέλεια.
πόδι αριστερό, λέει. Πήρε δύο μεγάλα σούτ και τα έβαλε η Μούρε. Τώρα που η μπάλα γυρίζει, τα κορίτσια του Sporting δεν έχουν μπορέσει να βρουν λύση. Thank you.
στην τρίτη περίοδο. Εμείς έχουμε χρόνο 1.45 και πάνω κάτω είναι αυτός, διότι ακολουθούμε τα σφυρίγματα των διαιτητών. Τώρα κατεβαίνει το χρονόμετρο, να δούμε πού θα πάει. 1.47, 1.46, 1.45, 1.44, 1.43. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό ή αν απλά δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Το 1.41 έχει σταματήσει το χρονόμετρο, οπότε θα το ακολουθήσουμε κι εμείς με την ελπίδα ότι θα δουλέψει το χρονόμετρο του ταμπλό. Πρώτος πόντος για το σπόρτι στην τρίτη περίοδο. Διαβουλεύσεις τώρα στην γραμματή.
Σοφία. Για αλλαγή, όχι για κάτι άλλο. Μπαίνει στο Θανίδη στο μάτς. Τριάντα εννιά. 52.
χρονόμετρο μηδένισε, έφτασε στα 10 λεπτά της γραμματείας το χρονόμετρο. Βέβαια λέει ακόμα τρίτη περίοδος. Το σκορ είναι 39-52 στο ταμπλό. Νομίζω ότι είναι 39-54. Από ό,τι κατάλαβα τώρα από αυτό που έδειξαν οι διαιτητές, θα παίξουμε χωρίς ταμπλό, χωρίς ρολέι. Οπότε εμείς θα ακολουθήσουμε το δικό μας χρόνο με τα στηρίγματα των διαιτητών. Και οποιοδήποτε λάθος ζητάμε από τώρα, συγγνώμη, τουλάχιστον θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε πάνω κάτω τι γίνεται. Ξεκίνημα στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο σε ένα παιχνίδι που η τρίτη του περίοδος έχει κλείσει με τον Παναγιώνα προηγούμενο με 15 πόντους σε ένα παιχνίδι τον βρήκε μπροστά με 3. Έναν πόντο πέτυχε ο Σπόρτινγκ στην τρίτη περίοδο. Μαρίνι ξανά για 3. Πάλι άστοχη. Η μπάλα έξω από τη Μούρε.
το Sporting Zona, ο Μίτρο Σαλιάη, 51-63. Μαρίνι, Μίξινα, Μούρερ. Φάουλ και καλάθι. 53-63. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε του μάτς. Άστοχη στη βολή. Σπορτσίρο και τον Γιώργο Νιφλίδη, να μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια σας.